Του έργου του εκφραστή, του κριτικού ενωτικού κινήματος και ευεργέτη της παιδείας Γεώργιου Ξενουδάκη παρουσιάστηκε μέσα από το βιβλίο του ιστορικού και πανεπιστημιακού Μανώλη Χαλκιαδάκη. Ο Γεώργιος Ξενουδάκης ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της νεότερης ιστορίας της Κρήτης. Υπήρξε ο πρώτος κριτικός φοιτητής της νομικής Αθηνών, ο πρώτος βουλευτής μεταναστών Κρητών Αδάμαντα Μήλου και αναγορεύτηκε και μέγας ευεργέτης των Σφακίων. Πριν πεθάνει, άφησε ένα τεράστιο κληροδότημα, όλη του την περιουσία, και από αυτό το κληροδότημα κατασκευάστηκαν και επισκευάστηκαν σχολεία σε ολόκληρη την επαρχία Σφακίων και όχι μόνο, και μάλιστα μισθοδοτούνταν και οι δασκάλοι. Και μέχρι και σήμερα υπάρχει ένα ποσό το οποίο διατίθεται για εκπαιδευτικές δράσεις. Είναι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα που για αυτή την προσωπικότητα δεν είχε γραφτεί κάποια μονογραφία. Ο κύριος Χαλκιαδάκης μίλησε για τη ζωή του Σφακιανού αλλά και το έργο που άφησε πίσω του για τις νεότερες γενιές. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, δεν νυμφεύτηκε ποτέ. Ασχολήθηκε με το κριτικό ζήτημα, με την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, και πριν πεθάνει άφησε όλη την περιουσία για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο Ξενουδάκης υπήρξε ο πρώτος κριτικός φοιτητής της νομικής Αθηνών και ο Βεντζέλος υπήρξε φοιτητής και απόφοιτος της νομικής σχολής Αθηνών. Μάλιστα η μητέρα του Ελευθερίου Βεντζέλου και ο αδελφός του έχουν ταφεί στον Αδάμαντα Μήλου, τον οποίο Αδάμαντα Μήλου ίδρυσε ο Γεώργιος Ξενουδάκης και μάλιστα υπήρξε βουλευτής των μεταναστών Κρητών του Δήμου Αδάμαντος. Άρα θεωρώ ότι υπήρξε μία έστω και έμεση σχέση σημαντική ανάμεσα στον Γεώργιο Ξενουδάκη και στον Ελευθέριο Βεντζέλο. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός έκανε λόγο για τη μελέτη ανάπλασης του πρώτου σχολείου στην Ύμπρο. Κέντρο αναφοράς για το έργο και την προσφορά του Γεωργίου Ξενουδάκη, αλλά και κέντρο αναφοράς των Σφακιανών δασκάλων. Έτσι θεωρώ ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτό το χώρο, όπου βρίσκεται και η πρωτομή του, αλλά και κοίταται ο μεγάλος αυτός ευεργέτης και πατριώτης, να αποκτήσει ζωή και να τιμούμε διαχρονικά την προσφορά και το έργο του. Έχουμε προχωρήσει σημαντικά τη μελέτη για την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Έχουμε καταστήσει σαφές ποιες δράσεις θα υλοποιηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Και πλέον και μέσα από τη ΣΟΧΕ, που περιλαμβάνεται ευρύτερα η μελέτη που έχει χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Κρήτης με τη συνέργεια και άλλων υπηρεσιών, όπως είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως είναι ο Δήμος Σφακίων, θα μπορέσουμε, και φυσικά του Πολυτεχνείου, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κατά το καλύτερο δυνατό το πρώτο σχολείο που κατασκεύασε στη γενέτειρά του στην Ύμβρο. Τα παραπάνω παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.